Θα μπορούσα να. Θα μπορούσε να έχει συμβεί, κοιτά. Ναι. Όποιος άντρας λέει ότι δεν έχει φάει κέρατο, δεν έχει ιδέα. Σίγουρα. Γιατί ρε Σάρα μου, γιατί το λες αυτό. Περίμενε, κάτσε ένα λεπτάκι. Γιατί και εμείς παντρεμένες γυναίκες είμαστε. Τι εννοείς δηλαδή, αν άντρας μας πει ότι δεν έχει φάει κέρατο. Όχι, κάτσε κάτι. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, κάτσε εδώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δηλαδή, εσύ, αν ρωτήσει έναν τύπο. Ναι. Έχει φάει κέρατο και σου πει αποκλεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχαζο. Τι πρέπει να πει ναι και αν δεν το έχει φάει, μας τρελάνεις. Όχι, άλλο να πει υπάρχει περίπτωση να έχω φάει. Ποτέ δεν ξέρεις. Οι άντρες εδώ μέσα συμφωνούν. Χριστιανά μου, τα είπαμε πολλές φορές. Δεν μιλάει κανένας, μάλιστα όλες έχει φύγει. Συγγνώμη, βάζεις το χέρι σου στη φωτιά, σε αυτό που λέει ο Σάββας ο Πούπερας, για κανένα. Όχι, αλήθεια. Άλλο να πει μπορεί να μην το ξέρω. Και άλλο να είναι και κατηγορηματικό. Καταλαβαίνετε. Όχι, αυτό λέει ότι ποτέ δεν ξέρεις. Να πεις λοιπόν ότι παιδιά δεν ξέρω, μπορεί και να το έχω φάει. Μπράβο, εντάξει, τα βρήκαμε. Μπράβο, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Είναι ένα πράγμα όμως να λες μπορεί να το έχω φάει και ένα άλλο πράγμα να το ξέρεις κιόλας. Δηλαδή καλή χώνεψη αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό. Για ρωτά και το χάρη να σου πει. Χωνεύεται. Για ρωτά και το χάρη. Πώς ένιωσες όταν το έμαθες. Όχι ρε. Χωνεύεται. Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα θες να πούμε σε τι τη συζήτηση. Θα τα πείτε μετά. Κάτι εδώ. Έχουμε μια πονεμένη ιστορία. Ο Χάρης μας εδώ μας έχει περιγράψει και το σκηνικό. Τι έπιασες. Καβάλα πάλι στην εκκλησία. Καβάλα προσκυνάνε. Χτύπησε την πόρτα. Απλά είδα μερικά μηνύματα. Κύριε, ανοίγει η πόρτα. Αλλά 2-3 χρόνια μετά το ξεπερνάς. Μπήκε μέσα βασικά, έσπασε 2-3 πράγματα και έφυγε. Περίμενε, τι συγχώρεσες. Τι, ναι. Ωραία, εντάξει. Τι συγχώρεσαι, τι εννοείς. Μετά από 3 μετά από 4-5 χρόνια. Έτσι, χωρίσατε και μετά τα ξαναβρήκατε μετά από 3 χρόνια. Όχι. Θα πω ένα γεια. Συγχώρεσαι, ρε παιδί μου, ναι, μέχρι εκεί. Και εγώ θα συγχωρήσω. Τι μου είπε ο γιατρός. Για να ξέρετε κάτι. Όταν τρως κέρατο, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθος κι εσύ. Όχι, διαφωνώ. Γιατί είναι ένα χόρταγο. Έχει άλλους που το κάνουν από χόμπι. Από χόμπι. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν τύποι που το κάνουν από χόμπι. Και γυναίκες και άντρες. Καλά τώρα, εσύ βάλτε είσαι αμέσως. Όχι, εσύ τι ζώδιο είσαι. Εγώ καρκίνος δεν πρόκειται να πατήσω ποτέ. Και ο άντρας μου Παρθένος δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ. Α, καλά. Α, ναι, το λέει εδώ. Ναι. Μην είναι στην έρευνα, Βαρβάρα μου. Παντελή, μπράβο. Πέτυχε λαχείο. Κοίτα, θα σου πω μόνο κάτι για να ξέρεις γιατί, Βαρβάρα. Βρήκε κινητό μέσα στον καναπέντη. Και σκέφτηκε, μάλλον δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν του άντρα της δεύτερο κινητό. Πήραν τηλέφωνο στην εταιρεία που της πούλησαν τον καναπέ, ότι της πούλησαν μεταχειρισμένο καναπέ. Αυτό. Μπράβο, να σου πω κάτι. Θετική σκέψη. Αυτό έχει σημασία. Όπως άλλη κυρία που πήρε ένα καναπέ και βρήκε ένα Rolex μέσα. Τα ακούσατε αυτό. Που κάνει 250.000. 250.000, ναι. Πού πάμε να καθίσουμε. Θα πούμε σε μισή καρέκλα. Μη φύγετε, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Σάββα μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Εδώ στη μέση του καναπέ με την αρετή σου. Αρετή μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω έτσι. Έστω και λίγη απόσταση. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, αγαπητοί μου, εσύ. Καλά, ετοιμάζεστε. Χαρούμενος λέμπης. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπράβο ρε Σάββα μου, μπράβο. Αυτή η κόρη μου να τα βλέμε από το Γενάρη, να τα λέμε πιο συχνά. Μπράβο, πότε με το καλό, αρχές, μέση. Πρώτη πρώτου μας έχει δώσει η γιατρός ημερομηνία. Ναι. Ωραία. Δεν είναι για να πάρουμε το επίδομα τώρα που δίνουν, ναι. Το πρώτο παιδί έτυχε. Του, ναι. Μπράβο, μέσα στις γιορτές, δηλαδή θα έχετε αυτή την πολύ ευχάριστη αναμονή ναι. Του να έρθει το παιδάκι σας. Σε νιώθω απόλυτα. Καταλαβαίνω πως ένιωσες, καλά, δεν μπορώ να μπω στη θέση σου. Ούτε εγώ και στη δική σου, ναι, γιατί σωστά. Να σου πω κάτι, πάντα λέμε για τη μάνα, αλλά και ο πατέρας είναι εξίσου σημαντικός για τα παιδιά. Δηλαδή είστε πολύτιμοι και εσείς για τα παιδιά και για εμάς. Σου, βασικά να σου πω κάτι. Εσύ τώρα έχεις γεννήσει 2 παιδιά. Εσύ. Σάββα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αλλά. Τι άλλο. Ναι, μου φαίνεται νομίζω ότι έχω γεννήσει 2 παιδιά. Καθόλου σου φαίνεται. Σε μια κουβέντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πες μας λοιπόν, την προσέχεις, την αρετή σου. Βλέπουμε στο Instagram, τις μαγειρεύεις, τις κάνεις, τις ράνεις. Την προσέχω πάρα πολύ, όχι επειδή είναι έγκυος. Μαγειρεύω για την αρετή και τη φροντίζω επειδή μου αρέσει, επειδή το αξίζει και επειδή είναι καλό παιδί. Τι ωραία. Τι ωραία. Η αρετή νομίζω ότι. Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο να σε ακούει η γυναίκα σου να μιλάς με αυτόν τον τρόπο ναι. Για εκείνη. Νομίζω ότι αυτό σε κάνει και πάρα πολύ αγαπητό σε όλες εμάς τις υπόλοιπες γυναίκες. Ότι ρε παιδί μου. Τι, γιατί όχι, το. Ναι, λέω, όχι. Έτσι, επειδή σου έχουν αδυναμία πολλές γυναίκες. Αλλά με τον πολύ όμορφο ναι. Και ωραίο τρόπο. Με βλέπουν σαν παιδί τους οι μεγαλύτερες γυναίκες. Οι αγιάδες σαν εγγονό τους. Γενικότερα. Σαν τον γαμπρό που θα ήθελαν για τη δική ναι. Τους κόρη. Ναι.
Κάπως έτσι. Το έχουν πει αυτό, ναι. Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα το έχουν πει. Δεν ξέρω, πράγμα. Προφανώς θέλουν ένα γαμπρό να μαγειρεύει τα κορίτσια τους. Όχι, προφανώς όλοι οι γονείς θέλουν ένα γαμπρό να προσέχει τα κορίτσια τους και να τα αγαπάει. Σίγουρα. Κοίτα, δεν χρειάζεται να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε κάνει να περνάς καλά και ούτε και εσύ το ίδιο. Και ούτε σε πολλές περιπτώσεις που ακούω ότι ένα παιδί σώζει μια τέτοια κατάσταση. Ποτέ δεν έσωσε καμία κατάσταση, λάθος. Νομίζω. Και αντιθέτως, νομίζω είναι χειρότερο και για το παιδί. Ναι, και για το ίδιο το ζευγάρι. Ναι. Αν πιστεύει κάποιος δηλαδή ότι ένα παιδί θα σώσει τα πράγματα, εκεί καταραίουν τα πάντα. Ισχύει. Αν δεν είσαι καλά με τον άλλον. Πες μας τώρα, πηγαίνεις κάθε επίσκεψη, βλέπεις εκεί περιχογραφήματα, τι γίνεται. Ναι, πηγαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μας κάνει όμως κάποιες κόνξες, γιατί όποτε πάμε στη γιατρό. Είναι γυρισμένη, δεν κουνιέται, ενώ όλη η μέρα μπορεί να ρίχνει μπουνιές κλωτσιές. Όταν πάμε στο γιατρό, ψυχία. Σας κάνει πείσματα. Ναι. Σήκω, περπάτα, φάει κανένα γλυκά και ξέρεις. Είναι απίστευτο. Όταν φάει αρετή κανένα μικρό γλυκό για να δραστηριοποιηθεί, γίνεται χαμός. Χτυπιέται. Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα, με μία μπουκίτσα. Τι είναι αυτή η χημία, η αρετή προσέχει όμως γενικώς, δεν είναι. Ναι, έχει κόψει τη ζάχαρη από το Μάρτιο. Τώρα στην εγκυμοσύνη δηλαδή, ναι. Ψάχνεται, μπαίνει, διαβάζει, μαθαίνει και όλα ναι, αυτά. Ναι, ενημερώνεται συνέχεια, βλέπει για τεχνικές, για μεθόδους. Εντάξει, είναι και το πρώτο μας παιδί. Αποφασίσατε τι, πώς κλπ. Έχετε επιλέξει μέθοδο που θέλετε να έρθει στον κόσμο το μωρό σας. Αυτό τώρα, ό,τι αποφασίσει η αρετή και ανάλογα ξέρεις πώς θα φέρνει και εκείνη η ώρα. Γιατί διαβάζω και ακούω ότι τα μωρά πρέπει να γυρίσουν σε μια συγκεκριμένη θέση. Ναι. Πολλά δεν τα καταλαβαίνω. Αλλά ό,τι προκύψει εκείνη τη στιγμή. Ό,τι πρέπει να καταλάβεις, θα το καταλάβεις με τον καλό τρόπο εκείνη την ώρα. Έτσι θα γίνουν όλα πολύ γρήγορα. Σάβα μου, εύχομαι με το καλό. Και να το ζήσετε έτσι, να είναι πολύ όμορφη αυτή η εμπειρία. Να είναι. Είμαι σίγουρος από τα πολύ όμορφα που θα έχετε να θυμάστε. Χαζομπαμπάς θα είσαι σίγουρα. Εντάξει, ναι. Τελικά οι χαζομπαμπάδες πώς είναι, ρε Χριστιαν. Δεν ξέρω, ο άντρας σου είναι χαζομπαμπάς. Δεν μπορούν να πούν όχι. Ο άντρας μου τώρα έχει αρχίσει και γίνεται και αυτός χαζομπαμπάς. Γιατί όσο μεγαλώνουν τα κορίτσια που σου λένε κάτι παπάκι μου και αυτά και τα νάζια τους, τα χάδια τους, τα φυλάκια τους, τα λογάκια τους. Να, αυτά μου λες και εκεί που είπα ότι θα είμαι αυστηρός και σωστός. Θα σε χαϊδεύει, να σου λέει σ' αγαπώ πολύ και αυτά. Να σου πω εγώ πώς θα τις πεις όχι. Και θα σου κάνει. Εδώ εγώ την πρώτη φορά που τις θύμωσα, ναι. Που ήταν και πιο μικρή, και τι γυρνάει και μου λέει, α, ό,τι μαμά, είμαι άρρωστη, μου είπε. Και μου θυμώνεις, δηλαδή, είναι, σου λέω, σου λένε κάτι πράγματα. Ναι, α, ό,τι μαμά, γι' αυτό σου λέω, κάτσε και θα δεις. Κύριε και κοριτσάκι, γιατί τα κορίτσια είναι πιο τσαχπίνες από τα αγόρια. Γι' αυτό ήθελα κορίτσι. Ναι. Σάβα μου, πώς είσαι τώρα αυτή την περίοδο. Τι κάνεις εκτός από το να προσέχεις τις γυναίκες. Είμαι πολύ καλά, δουλεύω. Είμαι ακόμα στον Αντένα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάτι ετοιμάζουμε, δεν μπορώ να σου αποκαλύψω ακόμα. Πότε θα το μάθουμε, πότε θα είναι έτοιμο, πολύ σύντομα. Θα το δούμε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Είναι 50-50 ακόμα. Mm-hmm. Θα δούμε. Μπορεί να πάει και την επόμενη, ναι. Μπορεί, ακόμα το συζητάμε. Ναι. Εδώ έχω πάρα πολύ όρεξη και κοιτάω κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας έρχεσαι τόσο συχνά, ε. Είμαι. Καταρχήν να σου πω, αγόρασα τώρα, βγήκε το δάνειο, πήρα και το σπίτι μου εδώ επιτέλους στην Κύπρο. Ναι. Μπράβο. Πώς και ήθελες να πάρεις σπίτι στην Κύπρο. Μα να μην έχω το να σπίτι μου εδώ, στην Πατρίδα. Αυτά είναι. Εννοείται. Το αγόρασα στη Λεμεσό, βέβαια. Μπράβο. Αλλά θα με, για να με ξέρεις, γιατρικά να κινούμε παντού. Να πήγαινε στα χωριά μου και παντού. Μπράβο. Μπράβο. Αλήθεια είναι ότι μου έχουν λείψει τα χωριά πάρα πολύ. Περισσότερο μου έχει λείψει να κάνω μια ωραία εκπομπή που να έχει να κάνει με τον κόσμο εδώ στην Κύπρο. Και νομίζω θα το κάνω φέτος. Θα γίνει, ε. Ναι. Είστε σε συζητήσεις, έτσι έχετε. Ναι, και επειδή το θέλω πάρα πολύ, ξέρω ακριβώς όσες φορές το έχω πιστέψει, το έχω θελήσει και τα έχω βάλει κάτω όλα. Έχει γίνει. Έχει πάει πολύ καλά. Εκεί που ήσουν ή μπορεί και, και αλλού να σε δούμε. Κι αλλού. Τι κάνεις. Άρα τι κάνεις. Αλλού θα σε δούμε. Εμείς πότε θα δουλέψουμε μαζί, όλο το λέμε, έρχομαι εδώ. Μα, κοίτα, μας γυροφέρνει πολλά χρόνια. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, το ξαναλέμε. Για να δούμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ έχεις κάνει όλη την Κύπρο να καθαρίζει κρεμμύδια κάθε φορά με την καινούργια εκπομπή. Με το Soundtrack of Love την Κυριακή. Ναι. Την ξαδερφή μου, της λέω πάω στη Χριστιανά. Μου λέει, εντάξει, να σου πω κάτι, μου λέει, δεν γίνεται. Κάθε φορά αυτό το πράγμα μου λέει, κλείνω τη βρύση, δεν γίνεται. Εντάξει, είναι. Αληθινές ιστορίες, ανθρώπινες ιστορίες, εκεί μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Έρχονται και άλλα πολλά ωραία στο Soundtrack of Love. Πες μου, Σάβα μου, πώς κρίνεις τα τηλεοπτικά στην Ελλάδα, γιατί γίνεται λίγο ένας χαμός και με τις εκπομπές και με τις σειρές. Ο ένας, βλέπουμε ότι τα σχόλια δίνουν και παίρνουν από τα κανάλια, μέσα από τις εκπομπές. Ναι.
καμιά φορά βλέπεις και διακρίνεις ποια είναι στοχευμένα, καμιά φορά δεν βλέπεις, δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Να σου πω. Αρχικά χαίρομαι γιατί το χέρι μπήκε στην τσέπη γενικά από όλα τα κανάλια. Mm-hmm. Έχουν γίνει παραγωγές ακριβές και πολύ ποιοτικές. Όπως σε σειρές εποχής που έχουν βγάλει δύο κανάλια και νομίζω ετοιμάζεται κι άλλο ένα κανάλι τώρα να βγάλει σειρά εποχής. Ναι. Γίνονται παιχνίδια, γίνονται κινήσεις, έχουμε ταξιδιωτικά αρκετά. Πάρα πολλά ταξιδιωτικά. Ναι. Πάρα πολλά. Το άλλο θέμα που είπες για το σχολιασμό, ξέρεις ότι όλα αυτά τα χρόνια οι εκπομπές. Υπάρχουν εκπομπές που σχολιάζουν άλλες εκπομπές. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κακό και πολλές φορές έχει και το χιούμορ του. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος ίσως, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ίσως συντηρεί άλλες εκπομπές, βοηθάει κάποιες άλλες, ξέρεις, αυτή η αναπαραγωγή. Αν ρωτάς εμένα, ίσως ζω σε ένα άλλο σύννεφο, θα προτιμούσα να γίνονται, όχι να μην υπάρχουν, εννοείται να υπάρχουν αυτές οι εκπομπές. Όχι, να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, αν υπήρχε happiness όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να μιλάμε για τα ωραία, να βρίσκουμε, δηλαδή να προτρέπουμε κόσμο να δει πράγματα, να κάνει πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και ένα μοντέλο δικό μου τώρα, ξέρεις, πολύ happy. Γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ναι. Στο αρνητικό το σχόλιο, ξέρεις τι κάνω, μπορεί να αλλάξω κανάλι, ναι, μπορεί να μην ασχοληθώ πολύ, θα μου στείλουν μια είδηση την οποία δεν θα την ανοίξω καν όταν έχει να κάνει με αρνητικά. Γιατί συνέβη και αυτό, μου στέλνει μια μέρα μηνύματα για συνάδελφο ο οποίος δεν πάει καλά στην εκπομπή του whatever. Και, λέω, και απάντησα με ένα story και λέω, παρακαλώ, μην μου λέτε για τις αποτυχίες συνάδελφων, λέω. Πείτε μου πού τα πήγαν καλά, ναι, τι φτιάξαν καινούριο, πότε χαμογελάσαν. Πράγμα σπάνιο. Θετικά πράγματα, ναι. Αυτό, όχι, είμαι πολύ θετικός, βλέπω ωραία πράγματα στην τηλεόραση και χαίρομαι. Επειδή εσύ δεν είσαι ένας άνθρωπος που ενοχλείσαι εύκολα με οτιδήποτε μπορεί να ληχθεί, σου έτυχε ποτέ να βλέπεις κάτι, μια εκπομπή και να έχουν πει κάτι χοντρό για σένα? Και να λες τώρα τι έχει γίνει. Πάει πάρα πολύ, πάρα πολύς καιρός. Επίσης τώρα, επειδή είμαι αυτή τη σεζόν ήμουν εκτός, ξέρεις, και είναι και λόγω της εγκυμοσύνης αρετής, δεν έχει υποθεί κάτι αρνητικό mm-hmm. για μένα. Αλλά ξέρω ότι όταν ξεκινήσει πάλι εκπομπή, ξέρεις, θα ακούσεις. Ναι. Ο κόσμος θέλει να κρίνει και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι. Από εκεί και πέρα, εσύ πώς εκλαμβάνεις την κριτική? Είτε είναι πολύ άσχημη, είτε είναι καλή. Ξέρεις τι κάνω συνήθως? Αν δίνεις πολύ σημασία στη θετική κριτική, mm-hmm. φτιάχνεσαι. Όταν έρχεται ένα αρνητικό σχόλιο, πέφτεις πάρα πολύ. Ναι, ναι. Οπότε είναι καλό και τα θετικά και τα αρνητικά να έχουν το ίδιο impact σε σένα. Μην ασχολείσαι με τα θετικά, οπότε δεν ασχολείσαι με τα αρνητικά, είναι το ίδιο για σένα. Μη φτιάχνεσαι, ναι, με το θετικό. Καταλαβαίνω τι λες. Άκου το πέτατο. Οπότε και το αρνητικό, όταν έρθει, θα το ακούσεις, θα το πετάξεις. Ναι, και να το αφήσεις να φύγει. Θα μπορούσες ξανά να συμμετέχεις σε μια εκπομπή όπως παλιά, να είσαι μέρος μιας παρέας? Α, δεν ξέρεις εγώ πώς τρελαίνομαι τώρα που μπήκα μέσα εδώ και ήρθα και κάτσα και εκεί μαζί σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται ότι είναι κάτι που απολαμβάνεις. Μ' αρέσει, το έχω κάνει χρόνια. Έχουμε πολύ καλή χημία και μεταξύ μας και με τα παιδιά. Δηλαδή, τη λατρεύω την ομάδα, ναι, σου. Είναι απίστευτη. Και ίσως δεν θέλω να λέω όχι. Μ' αρέσει που γίνεται έτσι λίγο πεταχτό, ναι, δηλαδή, ναι, που κάνω εισβολή, φεύγω, είμαι καλεσμένος. Ξέρω, μπορεί στο μέλλον, μπορεί όχι. Δεν... Αν εφόσον... Πολλά μπορεί, ναι, πολλά μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Τι είναι αυτό που θα ήθελες εσύ να κάνεις στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, γιατί στην Κύπρο μας είπες ότι έχεις ήδη κάποιες συζητήσεις, κάποια πράγματα στο μυαλό σου. Ναι. Κοίτα, είμαι ταγμένος στην ψυχαγωγία. Ναι. Οτιδήποτε κάνει τον χαρά, κόσμο, γέλιο, να χαμογελά. Είναι σημαντικό. Αυτό που με πληρώνει ουσιαστικά, νιώθω την πλήρωση, είναι όταν βρίσκω ο κόσμος στον δρόμο που λέει εκείνη τη στιγμή γέλασα πάρα πολύ με αυτόν και με αυτόν ή με αυτές τις ατάκες που άκουσα. Και τον βλέπεις, δεν μπορεί να περπατάει, να είναι σκυφτός και με σε δει. Ρε εσύ, τι ναι, ωραία περάσαμε εκείνη την εκπομπή. Αυτό είναι που με πληρώνει. Ναι. Οπότε είμαι ταγμένος σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι, Σάβα μου, που έχετε συνεργαστεί και ποια μπορεί να μιλάτε καλημέρα? Δεν θα σε ρωτήσω ποιοι είναι αυτοί. Αλλά υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουμε επαφές πια. Ναι. Και το θεωρώ φυσιολογικό, όχι μόνο στον χώρο. Όχι με την φυσιολογική έννοια του έχουμε χαθεί, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να έχεις χαθεί με ανθρώπους που απλά κόψαμε επαφές. Ναι, βέβαια. Θα σε δει, θα τον δεις και θα αλλάξεις διαδρομή. Λες, γιατί δεν έχω να πω κάτι, δηλαδή, και να έρθω μουρή με τον άλλον, θα την πω και την καλημέρα μου. Δεν, ναι, έχω τέτοια θέματα. Απλά δεν έχεις να συζητήσεις κάτι. Γιατί, οκ, ναι, okay, κόψαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχίσουμε να μιλάμε. Ναι, καλό να κόβουμε. Και είναι πολύ πιο τίμιο αυτό και πολύ πιο ειλικρινές και υγιές. Ναι, πάνω απ' όλα για, ναι, σένα. Επειδή λες υγιές, ένιωσες ποτέ να υπήρχε φάση που να ζορίστηκες ψυχολογικά
Παρόλο που είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις αυτό που νιώθεις, φαίνεται αυτό που νιώθεις και εκφράζεσαι, δεν θα κρυφτείς. Έτυχε όμως περίοδος που για κάποιους λόγους έπρεπε να καταπιέσεις αυτό που ένιωθες. Ναι, υπήρχε περίοδος. Υπήρχε περίοδος που ήμουν χάλια, ήμουν πολύ συναχωρημένος και πίεσος. Αλλά είχε να κάνει ξεκάθαρα με μένα. Mm-hmm. Δεν είχε να κάνει με το πώς σου φέρονται οι άλλοι. Ναι. Είναι το θέμα πόσο έτοιμος είσαι να δεχτείς και την πίεση και τον ανταγωνισμό. Είναι μέρη της δουλειάς όλα mm-hmm. αυτά. Πρέπει να σφίξεις τα δόντια, πρέπει να ζωριστείς και ξέρεις, είναι αυτό που σου είπα. Ούτε πολύ χειροκρότημα, ούτε πολύ πέσιμο. Όλα σε ένα επίπεδο. Για να μην είσαι από το μης διακυμάνσης. Σε ποια πράγματα εκνευρίζεις την Αρετή? Σε ποια πράγματα εκνευρίζω την Αρετή? Ναι. Όταν της λέω να τακτοποιεί την κουζίνα γιατί είναι το αρχηγείο μου και δεν θέλω να το βλέπω χάλια. Μα επεμβαίνεις μέσα στην κουζίνα, ενώ πέρα από το να μαγειρεύεις και της λες να είναι συγκυρισμένη και τακτοποιημένη. Αν η Αρετή πάει να φτιάξει ένα σάντουιτς, ας πούμε, ένα τόστ να φάει, ένα τόστ. Η κουζίνα είναι λες και έχει περάσει η Σινούκ, έχει περάσει ελικόπτερο και έχει ζαλιθεί. Τι να κάνει? Παστίτσιο. Ποιος? Δεν μαγειρεύει καθόλου. Όχι. Εσύ φτιάχνεις παστίτσιο? Άκου. Στο σπίτι μαγειρεύω εγώ. Μόνο εσύ, η Αρετή δεν ξέρει. Καλό είναι να κάθεται στο σαλόν, στην κρεβατοκάμαρα, να ποτίζει τα λουλούδια, αφήσει την παχύνη σου. Πολύ τυχερή, λαχεία και ρωτήσεις. Αγάπη μου. Κοίτα, θα σου πω. Μου αρέσει που η Αρετή δεν έχει ιδέα από την κουζίνα. Μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί η Αρετή είναι μια γυναίκα, είναι καριερίστα, της αρέσει πολύ η δουλειά της. Και μ' αρέσει αυτό. Ξέρεις, έχω φίλους οι οποίοι έχουν μια τρομερή ανασφάλεια απέναντι σε γυναίκες οι οποίες είναι δυναμικές, πατάνε στα πόδια τους, βγάζουν χρήματα, whatever. Εμένα μου αρέσαν πάντα αυτές οι γυναίκες. Και μια γυναίκα που θα μου πει: δεν έχω ιδέα από μαγειρική, θα το εκτιμήσω. Δεν θέλω να μπει καλά τύπου στην κουζίνα να προσπαθήσει να μαγειρέψει. Ναι. Άστο, το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Ναι. Οπότε τώρα να φτάσουμε στην ερώτησή σου: όταν η Αρετή μπαίνει να φτιάξει κάτι και μου αφήνει την κουζίνα χάλια, επειδή την κουζίνα την νιώθω δικό μου αρχηγείο. Θέλω να είναι τακτοποιημένη. Όταν τη το λέω και προσπαθώ πλέον να τη το λέω και με ωραίο τρόπο. Άντε πάλι, άρχισες. Αυτό, την κουζίνα. Γιατί δεν τη κάνει το τόστε, ρε Σάβα μου, και. Αφού μπαίνει, εγώ να το κάνω. Αφού δεν μου λέει όμως, πάει μόνη της. Άμα σου πει, θα το κάνει. Εννοείται. Αρετή μου και εσύ, δηλαδή. Και υποβρύχιο βανίλια, θα τη βάλω σε ποτήρι με νερό. Ό,τι θέλει θα τη κάνω. Δεν έχω θέμα. Άκου. Αυτά λες. Αυτά είναι. Όλες οι γυναίκες εδώ μέσα. Θέλεις και εσύ, Χριστίνα μου. Έχω υποβρύχιο με βανίλια ή τέτοιο άντρα. Έχω ένα κόλλημα. Έχω πει σε όλους τους φίλους μου: μη μου κάνετε δώρα, ρούχα. Γενικότερα δεν ήθελα δώρα στη ζωή μου ποτέ στα γενέθλια στις γιορτές. Δεν με νοιάζει. Είναι και κοντά γενέθλια με γιορτή, την γλίτωνα με ένα δώρο πάντα. Αχ, μου ευτυχισμένο. Α, Δεκέμβρη είσαι γενέθλια. 5 και 7. 5 γιορτή, 7 γενέθλια. Μάλιστα, αυτά είναι. Το θέμα είναι, του λέω: θέλω να μου κάνετε δώρα, ωραία, κουζινικά. Μια σπάτουλα, μια πιάστρα, μια κατσαρόλα. Γουστάρω πολύ. Μπορεί, Σάβα μου, είναι μπράβο σου. Ένα ωραίο μαχαίρι. Να κόβω, ξέρω εγώ, το ψωμάκι μου, σωστά το. Μπράβο. Μου λέει πολλοί κόσμοι γιατί δεν κάνω εκπομπή μαγειρικής. Ναι, γιατί δεν κάνεις. Κοίτα, δεν είμαι σεφ. Είμαι ερασιτέχνης της μαγειρικής, την αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να κάνω μια εκπομπή μαγειρικής. Γιατί να μην μπορούσες. Να φτιάξουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω, ένα άλλο κόνσεπτ. Το σκέφτομαι. Νομίζω ότι έχεις τόσα πολλά να δώσεις και τόσα πολλά να κάνεις, που με ό,τι και να καταπιαστείς θα το κάνεις με την ίδια αγάπη και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Βλέπω κάτι μαγειρικά βιντεάκια δικά σου, πεθαίνω. Και λέω πώς να πάω καμιά μέρα και εδώ και βράδυ από το σπίτι να φτιάξω ένα φαγητό. Θέλω να μαγειρέψουμε μαζί. Μια χαρά, βλέπω και εγώ τα δικά σου. Κάτι Μύκονο, ήσουν το καλοκαίρι και μαγείρευες. Λέω και εγώ τι κάνει τώρα, αυτός πήγε στη Μύκονο και μαγειρεύει και εκεί. Φίλοι, να πάρουμε συνταγές να αλλάξουμε. Έτσι. Εσένα, τι σε εκνευρίζει στην Αρετή? Τι με εκνευρίζει στην Αρετή? Το ένα θα μπορούσε να είναι ότι ανακατεύεται με την κουζίνα μου. Ναι. Το δεύτερο είναι καμιά φορά ότι. Ξέρεις, μπορεί να μου πει σε φάσεις κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ξέρεις, έχει μια υπόδειξη. Ενώ θα προτιμούσε να είναι λίγο σαν. Μήπως να δεις αυτό, μήπως να δεις εκείνο. Και είναι λίγο τρόπος αυτό. Αλλά καμιά φορά ξέρεις. Γίνεται αυτός ο χάζο τσακωμούλης, ο οποίος κρατάει
10 δευτερόλεπτα. Α, ήταν από 3 λεπτά, τόσο λίγο. Όχι, παιδί μου, 10 δευτερόλεπτα, 15. Μετά φυλάκια θες τίποτα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι. Έλα, πάμε για κανένα ποτό. Δεν έχει τύχει ποτέ να τσακωθείτε και να το κρατήσετε. Αυτό που λένε, Σάβα μου, ότι όλα τα ζευγάρια έχουν τις κρίσεις τους. Τα πάνω τους, τα κάτω τους. Νομίζω ότι αν εσείς το αποφύγετε, είναι και επειδή γνωριζόσασταν τόσο καλά πριν. Δηλαδή, το θυμάμαι πολύ καλά αυτό το οποίο έχεις πει. Επειδή η αρετή ξέρει τα πάντα για σένα. Και εγώ για εκείνη. Και εσύ για εκείνη. Δηλαδή, νομίζω ότι πια φεύγουν πάρα πολλά από τα προβλήματα σε ένα ζευγάρι. Έχουμε δουλέψει πολύ με τον εαυτό μας για να κρατάμε μανιάτικα για ώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να σου πω κάτι, έχεις πει κάτι προηγουμένως. Εκεί που ήμασταν όλοι μαζί παρέα, λες, έχω φάει κεράτο και αυτά. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, λέω, αν ήταν κάποια άλλη στη θέση της αρετής, μπορεί και να του έλεγε τώρα και είμαστε μαζί και αναφέρεσαι σε μια σχέση του παρελθόντος και όλα αυτά. Ναι. Δεν έχετε τέτοια θέματα εσείς μεταξύ σας. Ναι. Μα ό,τι ήταν στο παρελθόν, στο παρελθόν. Το θέμα είναι ποιον είσαι τώρα. Περιμένουμε παιδί με την αρετή, είμαστε καλά. Αλλά αυτό που σου είπα έχει σημασία. Όταν δουλεύεις με τον εαυτό σου και δέχεσαι τον άλλον όπως είναι, χωρίς να προσπαθείς να τον αλλάξεις, όλα έρχονται καλύτερα. Έρχονται πολύ, πολύ ομαλά. Θα κονταριστούμε. 10 δευτερόλεπτα, λίγο. Η αρετή θα μου πετάξει και τι θα γίνει, μου λέει. Θα πάμε για ποτέ, μου λέει, με τα μούτρα σου ή θα τα αφήσει εδώ, μου λέει, να φύγουμε. Ή και εγώ το ίδιο. Γελάμε, φεύγουμε. Τελειώνει. Αυτό, τελειώνει εκεί. Είναι τα εγώ που σε κάνουν να τόσο να κλείνεσαι και να λες όχι, θα τη μούτρα 3 μέρες, 4. Να σου πω, πάντως δεν συμβαίνει σε όλους αυτό που σας έχει συμβεί εσάς, για να ξέρετε, δεν είναι και πάντα τόσο εύκολο να τσακώνεσαι με τον άλλον 10 δευτερόλεπτα. Το ξέρω. Καμιά φορά κάνεις μάχες για να μπει και ο ένας λίγο στη θέση του άλλου και ο άλλος στη θέση του άλλου, αντίστοιχα. Δηλαδή αυτό που σας έχει συμβεί εσάς, εγώ το βρίσκω μαγεία, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, Χριστιανά, έχει πολύ το δίκιο. Το ξέρω. Και επειδή μιλάμε με φίλους μας οι οποίοι έχουν τέτοια θέματα και λέω, ξέρεις γιατί δεν μιλάτε, παιδιά, ένα βήμα πίσω και αποδοχή του ανθρώπου. Ναι, είναι. Άρα τώρα θα μας έρχεσαι συχνά και με το σπίτι στη Λεμεσό, Όχι μόνο, όποτε θες, εδώ είμαι. Χτύπαμε ένα τηλέφωνο, παίρνω το αεροπλάνο για σένα, κοίτα αυτοκίνητο από τη Λεμεσό. Κοίτα, θα σε πάρω πολύ συχνά γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν πρόλαβα να μιλήσουμε και εκτός, οπότε θα σε πάρω τηλέφωνο. Τελειώνεις σε μισή ώρα την εκπομπή, εσύ. Κάπου εκεί. Έχεις κι άλλο καλεσμένο μετά. Θα πάμε τώρα να δείξουμε κινητό τηλέφωνο. Θα σου έλεγα να τον διώξω τον άνθρωπο, αλλά αφού είναι εμπορικό, να καθίστε τα πείτε. Γιατί καταλαβαίνω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Σάβα μου, που ήσουν κοντά μας. Μακάρι να είχαμε άλλη τόση ώρα. Αλήθεια όμως, είναι χαρά μας κάθε φορά που σε έχουμε εδώ στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και να δω πότε θα έρθει αυτή η ώρα. Σε περιμένω έξω να